φτιάξουμε. Είναι ώρα να φτιάξουμε κοτομπουκίτσες. Η Ρένα είναι εδώ, το κοτόπουλο είναι εδώ. Κοτομπουκίτσες. Χθες η Ναταλή. Καλά, δεν είπες κοτομπουκίτσες γεμιστές με. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλημέρα να πούμε. Να πούμε καλημέρα, και θα πούμε. Θα λέγαμε, έτσι, έτσι. Καλημέρα, τη λέγαμε πριν από τρεις ώρες. Τώρα είναι μια μισή το μεσημέρι και λέμε καλό τώρα, βράδυ. Καλημέρα. Λοιπόν, η Ναταλία χθες είπε ότι θέλει να φτιάξουμε κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο λεμονάτο. Ναι. Η Ναταλία ούτως ή άλλως δεν θα φάει. Οπότε την αγνοήσαμε. Δεν αγνοείται ποτέ η Ναταλία. Λοιπόν, μου είπες όμως Παναγιώτη, θέλεις να κάνουμε ένα κοτόπουλο αλλιώς. Αλλιώς. Σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ. Το φορτώνω, τώρα δεν ξέρω με τι μυαλό σκέφτηκα, δεν έχει σημασία αυτό. Έλα, σκέφτηκα βάζω όλο το κοτόπουλο και αποφάσισα να κάνω κοτόπουλο, το έκοψα μικρά κομμάτια, το έκανα γεμιστό. Γεμιστό. Ωραία. Με τι? Με τυρί γραβιέρα. Ωραία, τι έχει να γίνει, γραβιερούλα. Πώς τι μυρίζει. Πώς γεμίσει το κοτόπουλο? Εσύ ρωτάς πώς, εσύ ξέρεις, εσύ μαγειρεύεις. Εσύ είσαι όμως εδώ η μάστερ. Καλά της την πέταξε την πηχτή. Αφού ξέρεις αγάπη μαγειρεύεις. Αφού ξέρεις εσύ τι ρωτάς. Περίμενε, είναι μια σταλίτσα, θα το τυλίξεις ή θα το γεμίσεις, θα κάνεις τρυπούλες και θα το βάλεις. Περίμενε, λοιπόν, να πούμε την κάρτα. Μια νορμάλ ερώτηση κάνω. Θα λυθούν όλες οι απορίες εδώ στην κάρτα μεταλλικά. Λοιπόν. 1-1-200 γραμμάρια μπουκίτσες κοτόπουλου, 300 γραμμάρια γραβιέρα, 3-4 δοντάκια σκόρδο, 1,5 κιλό πατατάκια μπέμπι, ένα ποτηράκι λάδι, ένα ποτηράκι χυμό λεμόνι, ένα ποτηράκι χυμό πορτοκάλι, ένα ξινόμηλο, μισό ποτηράκι κονιάκ, 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα μπράβα πικάντικη, αλάτι πιπέρι και λίγη ρίγανη, αλλά δεν την έχω βάλει γιατί φοβήθηκα μήπως μου πικρίσει. Α, οπότε δεν βάζουμε ρίγανη. Δεν βάζω μόνο ρίγανη. Όλα τα άλλα μπορείς να τα βάλεις. Εσείς πληρώστε λίγη ρίγανιτσα. Λίγη ρίγανη. Νομίζω ότι μήπως πικρίσει και γι' αυτό. Εσύ δεν μου λες, σεφ. Ξέρω εγώ. Πρέπει να μου δίνει. Γιατί, Έλενα, να μάθω. Να μαθαίνω. Όχι, στις τηλεθεάτριες λέω, γιατί δεν είναι όλα. Από μένα ακούν οι τηλεθεάτριες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Φοράμε πάντα γάντια. Να, εγώ τα έχω βάλει. Το κοτόπουλο, εμένα ο Φλωρίδης μου το στέλνει χωρίς τις πέτσες και χωρίς τα κόκαλα ξεκοκαλισμένο. Mm. Μπορείτε όμως ο κρεοπόλης σας να σας το ξεκοκαλίσει. Άμα μας συμπαθεί. Δεν έχει σημασία σε θέμα συμπάθειας, λοιπόν. Έτσι όπως είναι εδώ. Επαγγελματική ευσυνειδησία. Περίμενε. Θα βάζεις εδώ. Και κάνεις αυτό. Έλενα, να η απορία σου να λυθεί. Δεν είναι μόνο δική μου, είναι και του κόσμου φαντάζομαι. Ναι, αλλά εσύ με ρωτάς και... να μάθω. Σίγουρα θέλω να μάθω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Α, κομματάκια. Τις κομμάτια. Α, μικρούλια. Ναι, ας μικρά κομμάτια. Κοιτάξτε, φαίνεται λίγο πελαλίδικο, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό. Μπορείτε να καλέσετε συγγενείς, φίλους, κουμπάρους. Συγγενείς, ναι, συμπεθεριά. Και ένας, με το ένας, λίγο κουτσομπολιό, για να το γλυφίδω. Λίγο κουτσομπολιό, πάει. Λοιπόν, είδες πως το έχω κόψει. Έλα ρε Νατάσα, δώσ' τα όλα. Τσ' αρέσει η Νατάσα, Θεοδωρίδου. Σε ποιον δεν αρέσει η Νατάσα? Έλατε. Ξέρεις κανέναν? Να μου τραγουδήσεις λίγο την κόκκινη γραμμή. Ό,τι θες θα σου. Έλα, πες να τα ακούσω. Άσε με να ανοίξω λίγο μετά το κοτόπουλο. Λοιπόν, άμα δεν φάει δεν τραγουδάει. Βάζουμε αλάτι. Προσοχή στο αλάτι, γιατί αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε κεφαλοτήρι το οποίο είναι λίγο αλμυρό, οπότε το αλάτι θέλει προσοχή. Βέβαια. Εγώ έχω βάλει ένα γλυκό τυρί. Όπου τυρί, λιγότερο αλάτι. Ναι. Α, πιπερώνεις. Και μαλάζεις ελαφρώς. Μαλάζω το κοτόπουλο. Να το μαλάζω. Λοιπόν, εδώ έχω πλύνει τα πατατάκια, τα μπέμπι. Πολύ καλό πλύσιμο, γιατί υπάρχει περίπτωση να μείνουν χώματα. Και θέλουμε να τα πλύνουμε. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε αλάτι. Πέρι. Και είναι έτοιμα. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τον μπελά. Δεν είναι μπελάς, είναι ευχαρίστηση. Είναι αγάπη. Είναι ευχαρίστηση. Η κουζίνα θέλει αγάπη. Αυτούς που αγαπάμε τους περιποιούμαστε. Αν δεν τους περιποιούμε, θα δεν κάνουμε τίποτε. Λοιπόν, το κάνουμε αυτό, Έλενα. Προσέξτε λίγο, γελάτε κοντά να δείτε, παιδιά, τι κάνει η Ρένα. Βγάζω εδώ γλυφίδες. Κοίτα εδώ. Α, και σαν να το ράβεις έτσι από το πλάι. Σαν να το ράβεις. Έλα. Τάκ, καλά κάνουμε εδώ χειροτεχνίες. Οριγκάμι. Ναταλάκι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Ρενό μου γλυκό. Καλά, είσαι και λατρεμένο με το όμορφο και σήμερα. Είσαι κούκλα με το ροζ. Πάντα η Ρένα. Να είσαι καλά, Ναταλία. Αυτό το ζακετάκι πολύ της πάει όμως. Μόβ. Είναι σορτή με το κραγιόν. Μήπως θα το πάρω. Όχι, να μην το πάρω. Μήπως το άρπαζες μετά τη μαγειρική, να κάνει τη δουλειά. Και τώρα. Λοιπόν, όχι, τώρα δεν το παίρνω, γιατί τώρα μαγειρεύει. Εάν αυτό σας προβληματίζει και δεν μπορείτε να το κάνετε έτσι όπως το κάνω εγώ, υπάρχει και άλλη λύση. Από εδώ, έτσι. Χρησιμοποιείτε όμως δύο δοντογλυφίδες αντί για μία. Κάνεις έτσι.
Κυρία Ρένα, μόνο γραβιέρα μπορούμε να βάλουμε, είπατε κι άλλο τυρί. Είπα, μπορείς να βάλεις και αλμυρό τυρί, μπορείς να βάλεις και πεκορίνο, μπορείς να βάλεις και κεφαλοτύρι, μπορείς να βάλεις και παρμεζάνα, ό,τι θέλεις. Αλλά προσοχή στο αλάτι. Το μόνο που νομίζω δεν θα του πήγαινε είναι η φέτα. Εγώ που είμαι πιο εξωτικών γούστων, θα πήγαινε να βάλουμε και λίγο χαλούμι. Το χαλούμι είναι εξωτικό. Είναι κυπριακό τυρί. Είναι κυπριακό. Πάρα πολύ δημοφιλές. Το βρίσκεις παντού. Βεβαίως. Σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, σε οποιοδήποτε ντελικατέσεν, μπακάλικο, οπουδήποτε. Εξωτικό τυρί, αν θέλεις, να πάρεις γκοργοντζόλα με βύσσινο μέσα. Όχι. Γιατί όχι. Είπες εξωτικό, δεν είπες. Βρε παιδιά, η Κύπρος δεν έχει κλίμα τροπικών. Όχι. Η Κύπρος έχει απλά κλίμα πιο ζεστό από μας. Και κοκοφίνικες. Αχ, Παναγία μου. Παναγιώτη, δεν βλέπω να κάνεις όμως δουλειά σήμερα. Ναι, δεν μου πες να κάνω. Έλα, 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 έλα. Απόδειξη. Κάντε χαμό λοιπόν, παιδιά. 18338 αστική χρέωση. 25-24-51-50. Μην το σκέφτεστε καν. Τώρα είναι η ώρα. Κυρία Ναταλία, εμείς με την Ρένα κάναμε όλα τα. Εμείς τα κάναμε όλα αυτά. Στην βλόγια. Κλείσαμε τα τυράκια μέσα, τα κοτοπουλάκια. Λοιπόν, Παναγιώτη, σου κάνω μία πρόταση. Ναι. Εσύ που μαγειρεύεις και τώρα που μου είπες ότι είσαι ερωτευμένος. Ναι. Μπορεί να πάρει ένα κοτόπουλο. Έτσι μου είπε μέσα στην εκπομπή. Μέσα στο. Γιατί δεν το ξέρω. Έτσι μου είπε ότι είναι ερωτευμένο. Μπορεί να πάρει ένα κοτοπουλάκι μικρούλι, να το κόψει έτσι και να το φτιάξει την καλή σου να δει. Κοίτα πώ κάνει. Μου θύμισε τώρα εκεί. Όχι, και μετά πια το τρίφτη πάνω στον έρωτα. Κοίταξε, έτσι μου είπε να τα λέει. Εγώ δεν φταίω. Καλά. Και τρίβει το ξινομιλαράκι, βλέπω. Εάν βαριέσαι να το τρίψει, θα πει την καλή σου να στο κόψει φέτο. Μου το κόβεις ροδέλες. Έτσι, μπράβο, έτσι. Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Και Παναγιώτη, μην ξεχνάς, όταν η καλή σου συγκινηθεί, διότι κάτι θα της έχεις κάνει, δεν μπορεί, και θα την έχεις στεναχωρέσει, Παναγιώτη, θα της πεις, μην κλαις, αγάπη μου, έχω εδώ πέρα τα έντυλα στα χαρτομάντυλα, θα κάνεις μία έτσι, Ευάνια, θα κάνεις μία έτσι με τα αγαπημένα μας έντυλα στα χαρτομάντυλα, θα της πεις, σκούπισε μωρό μου τα δακρυάκια σου, θα έχεις πάντα ένα πρόχειρο κουτί έντλες. Και όχι μόνο για τα δάκρυα. Πάντα. Έτσι, κάτι χύνεται, κάτι λερώνεται. Έτσι, πάντα ένα πρόχειρο κουτί. Ρίχνω το ξινόμυλο απευθείας. Ρίχνεις το ξινόμυλο. Εάν το έχεις τρίψει από πριν, θα ρίξεις λίγο λεμονάκι να μην σου μαυρίσει. Τέλεια. Αυτό το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Ξινομυλάκι πάνω από το κοτοπουλάκι, το γεμιστό με την κραφιέρα. Δεν θα πάει πάνω, θα μοιραστεί παντού. Α, κοίτα τι ωραίο. Στο ισόγειο είναι η μπέμπι που περιμένουμε. Λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τη σωστή δουλειά. Μάλιστα. Ρίχνουμε το σκορδάκι. Α, που δίνεις αρωματάκι ωραίο. Λίγο σκορδάκι, ναι. Αρωματάκι. Ωραίο κατσαρολάκι είναι αυτό. Σου αρέσει, Ναταλία. Αυτό το κατσαρολάκι και το ζακετάκι έλεγα να τα αρπάξουμε μετά. Είσαι. Σου έχω φυλάξει το δίσκο με, με το δίσκο. Δεν ξεχνάς. Το έχω κρυμμένο. Λοιπόν. Το έχεις κρύψει καλά από το βίσκο. Έχουμε και την βάζουμε τώρα εδώ. Το βάζω το πορτοκάλι. Έτσι, πορτοκάλι. Το λεμόνι. Πάρτιες περιθωριδών το ισός μας, έτσι. Το κονιάκ. Και κονιάκ. Λάδι, είδατε λίγο. Δεν ναι, 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 λίγο. Και εδώ έτσι όπως είναι. Έρχεται η ώρα. Και σκάει το μαγικό. Και σκάει το μαγικό, λοιπόν. Αλλά είναι η πικάντικη, έτσι. Είναι ανοιχτή. Είναι, είναι αφού είναι ανοιχτή. Λέω ότι θα ανοίξει. Ωραία. Τσακαρέτινε, έλα, Ναταλία μου. Δύο κουταλιές της σούπας. Δώσεις μία τάκ πριν. Τάκ, τάκ, τάκ. Αυτό. Μπράβο. Και πάτα. Μπράβο, ρίξε, ρίξε. Ρίξε. Εκεί. Πόσο είναι ωραία η μουστάρδα με την πατάτα. Κάνεις ένα τέτοιο. Λοιπόν, είναι, εδώ δεν χρειάζεται να ρίξεις τίποτε άλλο μέσα. Αυτό λέγεται σάλτσα. Πορτοκαλολεμονοκονιάκ. Εσύ έπρεπε να πουλάς χαλιά. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Το ρίχνουμε αυτό όλο εδώ επάνω. Αχ, Θεέ μου. Το είδατε. Μην το βλέπετε έτσι που είναι πολύ ζουμί. Θα πιωθεί αυτό όλο. Βεβαίως. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο μέσα. Ούτε ζουμιά, ούτε νερά, ούτε τίποτε. Και έτσι όπως είναι, Ναταλία μου στην άκρη μη σε κάψω. Κυρία Ρένα, να πω κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Να πεις. Δεν τσιγαρίσατε τίποτα και πράγμα, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είναι πολύ ελαφρύ το φαγητό. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, από ό,τι είδες είναι πάρα πολύ εύκολο. Και δεν είναι τίποτα αυτό που έκανα εγώ με την οδοντογλυφίδα. Τίποτα. Εγώ δεν τα έκανα για πλάκα 5-6. Αν θέλεις να τα κάνεις όλα αυτά, μπορείς να πάρεις ένα μικρό κοτοπουλάκι
Να λυθεί η απορία σου, Έλενά μου, που μου είπες, παίρνεις ένα μικρό. Αυτά το Πάσχα. Όχι, παίρνεις τα μικρούλια τα κοτόπουλα. Βάζεις μέσα. Βάζεις μέσα εκεί. Σάρκα από το πορτοκάλι, σάρκα από το λεμόνι, σάρκα από ένα τα γείτονα. Τυριά και τα ρίχνεις όλα μέσα στο κοτόπουλο και το γεμίζεις όπως κάνουμε την γαλοπούλα γεμιστή περίπου. Ωραία, τέλειο. Α, εντάξει. Και είναι πιο εύκολο για να μην ταλαιπωρήσει, αυτό είναι, λοιπόν. Να δω στο μάτι, αυτό είναι πράγμα. Ακόμα στο πιο σου κλείσω το μικρόφωνο, τι κάνω τώρα. Κλείσω το μικρόφωνο, αφήνω το ακουστικό ή το μικρόφωνο, τι κάνω. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε έτσι, το σκευάζουμε στους 200 βαθμούς. Στους 200 βαθμούς. Γύρω στα 3 τέταρτα. Δεν θέλει παραπάνω. Και σύντομο το φαΐ. Ναι, αλλά 200 είναι τούρμπο η βαθμία, δεν είναι αστείο. Ναι. Ναι, είναι γερό. Δείτε εδώ τι βγάζουμε. Βαγγέλη, βάλε ένα τραγούδι ανάλογο. Που να λέει τι. Παναγιώτη μου, γλωσσά την κόλλη γραμμή. Που να λέει τι το τραγούδι. Κάτι με πατάτες baby και κοτοπουλιές. Με γραβιέρα. Με κοτοπουλιέρα. Φέρε το κουτάλι. Εδώ είναι, λοιπόν, ορίστε. Κοίταξε να δεις πώς σερβίρεις. Κοίτα εδώ πώς βγαίνει. Εντάξει. Το μόνο που θα κάνεις προσοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην φάει καμία δοντογλυφίδα η κοπελιά σου και έχουν ιστορίες, έτσι. Μωρέ, τρώει ξύλο. Έλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, να πω κάτι. Είδατε πόσο ζουμερό ήταν πριν που βάλαμε τη Παναγιά στα μάτια, λεμόνι, πορτοκάλι και πόσο στεγνό βγήκε τελικά. Όλα αυτά τα ήπια το φαγητό, έτσι δεν είναι, καλά τα λέω. Πολύ πολλά. Καλά. Πώς μοσχοβολάει. Πώς μυρίζει. Μυρίζει καταπληκτικά. Περιγράψε το, δεν είναι καταπληκτικά, είναι μία λέξη. Μυρίζει απίστευτα, συγκλονιστικά, καταπληκτικά, υπέροχα, μοναδικά. Ο Hemingway είσαι. Το έχω κάνει τώρα μυρδιά. Χαρτάκι. Λοιπόν, κοίτα και μουστάρδα, η μουστάρδα τι χρώμα που το έδωσε. Το χρήσισε, το χρήσισε. Σαν χρυσό είναι. Και νόμιζα η μουστάκα να το ίδιο, έλα, μουστάκα να δοκιμάσεις. Έλα, να δοκιμάσεις. Η μουστάκα, τη μουστάρδα. Έλα, κορίτσι με συνοδοκιμάσεις. Πολύ ωραίο το φαγητό μας και σήμερα. Εδώ με καείς. Να σου βάλα μία μπέμπι. Αύριο θα μας φτιάσεις. Αύριο. Τι. Έλα, Νικό. Ναι. Λέω να φτιάξω μία πίτσα. 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 Αλλιώς. Θα δούμε, θα κάνω μικρά πιτσάκια. Ωραία. Θαυμάσια. Όχι με κρέας. Θαυμάσια. Με λαχανικά. Θα βάλουμε και από λέω να βάλουμε μια ποικιλία. Και με λαχανικά και με ζαμπόν και με μπέλ. Τέλεια. Και με όλα αυτά. Τέλεια. Εσάβριον, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Και εσύ...